ενθαρρυντικό ότι μετά από μια μακρά περίοδο ύφεση για τη χώρα, βαθιά ύφεση, είμαστε πια σήμερα σε θέση να μπορούμε να αλλάξουμε την ατζέντα. Να κοιτάξουμε μπροστά και να μιλήσουμε θετικά στην προσπάθειά μας να σχεδιάσουμε από κοινού την επόμενη μέρα. Όπως άφησα να εννοηθεί, το τελευταίο διάστημα επικεντρώνουμε όλη μας την προσοχή σε αυτό που εμείς ονομάζουμε Growth Strategy και το διαπραγματευόμαστε και με τους θεσμούς, αλλά κυρίως είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει μόλις στους τους δημιουργικούς παραγωγικούς φορείς σε όλη τη χώρα. Δηλαδή σε αυτό που είναι το πλάνο για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, αναπτυξιακή στρατηγική τα επόμενα χρόνια. Επικεντρώνουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας για να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα να ανακτήσουμε το χαμένο εισόδημα να δημιουργήσουμε μια νέα προοπτική για τον τόπο αφήνοντας πίσω μας το σκοτεινό διάστημα της μακράς ύφεση, της δύσκολης και σκληρής επιτροπίας, της απεσιοδοξία και των μειωμένων προσδοκιών σε αυτή τη νέα αρχή ο δικός σας τομέας έχει αναμφίβολα ένα καταλητικό ρόλο. Γιατί εσείς, και δεν είναι υπερβολή να το πω αυτό, είστε αυτό που ονομάζουμε η νέα πρωτοπορία. Η κρίσιμη ομάδα ανθρώπων που θα συνδέσουν την ελληνική οικονομία, με το μέλλον της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων. Και είναι σημαντικό, πιστεύω, να βοηθήσουμε όλοι, ώστε να ξεπεραστεί μια φοβική αντίληψη μεγάλων τμήματων της κοινωνίας μας ακόμη, απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις, μια αντίληψη που δυστυχώς κυριάρχησε στο παρελθόν, και βεβαίως να καλλιεργήσουμε μια θετική νοοτροπία απέναντι στις αλλαγές. Η τεχνολογική αναβάθμιση των παραγωγικών υποδομών της χώρας θα έχει προφανή ωφέλη στην οικονομία, κυρίως μέσω της αύξησης παραγωγικότητας και βεβαίως θα ευνοήσει ουσιαστικά τη μετάβαση στο παραγωγικό πρότυπο που χρειαζόμαστε και θα συμφωνήσω απολύτως ότι η μονοκαλλιέργεια, για παράδειγμα του τουρισμού, όπως παλαιότερα η μονοκαλλιέργεια του κατασκευαστικού κλάδου, που ήταν πυλώνες της αναπτυξιακής δυναμικής ελληνικής οικονομίας, ο κατασκευαστικός κλάδος από τη δεκαετία του 50 και μετά, ο τουρισμός από το 70, τη δεκαετία του 70 και μετά, η μονοκαλλιέργεια αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί, πόσο δε μάλλον που σήμερα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, πέραν φυσικά της γεωπολιτικής της θέσης, της γεωγραφικής της θέσης, της φυσικής της ομορφιάς, του κλίματος, είναι οι ίδιοι της οι άνθρωποι. Και η Ελλάδα πράγματι έχει ένα χαρακτηριστικό ξεχωριστό που έχει να κάνει με την κουλτούρα, που καλώς ή κακώς, εγώ λέω καλώς, έχει καλλιεργηθεί στις κοινωνίες μας. Η μέση ελληνική οικογένεια ήθελε και συνεχίζει να θέλει τα παιδιά της να σπουδάσουν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα υψηλά εξειδικευμένο δυναμικό νέων ανθρώπων, επιστημόνων, που μπορούν να έχουν μια εξαιρετικά καλή σχέση με τις νέες τεχνολογίες και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες επαγγελματικές υψηλής, υψηλών δεξιοτήτων. Αυτό είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Όμως, Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα ωφέλη δεν περιορίζονται μόνο στο οικονομικό πεδίο, όπως είπα πιο πριν. Διότι παράλληλα διανοίγεται ένα μεγάλο έβρος εφαρμογών και στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Οι σχέσεις κράτους-πολίτη ενισχύονται μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας ως προς τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ανταποδοτικότητα χάρη στις νέες δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Κοινωνικές πολιτικές σχεδιάζονται καλύτερα, πιο στοχευμένα και με χαμηλότερο κόστος, χάρη στις δυνατότητες αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων που προσφέρουν οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών. Εμείς, για παράδειγμα, κάνοντας χρήση αυτών των δυνατοτήτων, ανασχεδιάσαμε σε νέα βάση το ασφαλιστικό σύστημα, το φορολογικό μηχανισμό, την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, ακόμα και την πολιτική του φαρμάκου, καθώς και τις κοινωνικές παροχές όπως τα οικογενειακά επιδόματα και τις εκπτώσεις στα μέσα μαζικών μεταφορών, αποσπώντας για αυτές τις δράσεις, τα εύσημα από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αλλά και από τους θεσμούς για την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού αυτών των νέων συστημάτων. Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως η ΙΒΙΚΑ, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, το ΓΕΜΗ, μας απέδειξαν ότι όταν δείχνεις εμπιστοσύνη σε άξιους ανθρώπους, με σωστό σχεδιασμό και συντονισμό, τότε αυτοί μπορούν να μετατρέψουν το δημόσιο τομέα από ουραγό σε φάρο, σε οδηγό, α, κατά τη διάρκεια της τέταρτης ψηφιακής επανάστασης που βιώνουμε. Πρόκειται τελικά, θα έλεγε κανείς, για μία ευρεία διάχυση τεχνολογικών εφαρμογών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου που βοηθά παράλληλα να εμπεδοθεί η απαραίτητη κουλτούρα αλλαγών όπως είπα και πιο πριν απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος. Με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 η Ελλάδα εντάσσεται στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη δημοκρατικοποιώντας την πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο για όλους τους πολίτες. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής που πράγματι ήταν ένα αναγκαίο βήμα, όριμο βήμα που όμως εμείς το τολμήσαμε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία έχουν ήδη σχεδιάσει τέσσερα εμβληματικά έργα και έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Οι προκηρύξεις για τα έργα αυτά έχουν ήδη, αυτή την ώρα που μιλάμε, ανέβει στη διαβούλευση και θα έχουν ανάδοχο εντός του έτους. Πρόκειται για την δημιουργία μιας κεντρικής υποδομής ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών που στην ουσία εξυγχρονίζει τη λειτουργία όλων των Υπουργείων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού στην πράξη δηλαδή για να το πω πιο λαϊκά καταργεί τη χαρτούρα πράγμα όχι ασήμαντο για όσου και νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουμε τι σημαίνει γραφειοκρατία στο ελληνικό δημόσιο. Και βεβαίω, ε, όχι μόνο καταπολεμά τη γραφειοκρατία, αλλά ενισχύει τη διαφάνεια προ όφελο των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση του έργου ύψου ε, 22 περίπου 22, εκατομμυρίων, 22,5 εκατομμυρίων ευρώ θα προέλθει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και θα εφαρμοστεί στους 22.000 φορείς του δημοσίου μέχρι το τέλος του έτους. Αναμένεται δε να επιφέρει εκτός από απλοποίηση των διαδικασιών και ετήσια εξοικονόμηση για τα δημόσια οικονομικά υπολογίζουμε τις τάξεις των 400 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Όχι ασήμαντο ποσό. Επίσης, το έργο της Εφιούς Γεωργίας, και αυτό ήδη έχει, η προκήρυξή του έχει ανέβει στη διαβούλευση και μέχρι τέλος του έτους θα έχει ανάδοχο. Αφορά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων και οι διαστημικές τεχνολογίες και εξοικονομεί κόστη για τον αγρότη, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το αγροτικό προϊόν. Με εξατομικευμένες πληροφορίες για την κάθε καλλιέργεια που θα λαμβάνει ο αγρότης, η χρηματοδότηση του έργου αυτού, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα ανέλθει σε 33,5 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτο πρόγραμμα, η προκήρυξη του οποίου έχει ήδη ανέβει στη διαβούλευση είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην κυκλοφορία των εντύπων, το λεγόμενο barcode, η δημιουργία δηλαδή συνθήκων υγιούς ανταγωνισμού και η δημιουργία ταυτόχρονα και αξιόπιστων στοιχείων για την κυκλοφορία του έντυπου τύπου. Με το έργο, με την εφαρμογή του barcode, τελειώνουν τα λεγόμενα καπέλα στην κυκλοφορία των εφημερίδων και των περιοδικών, γίνεται πιο διαφανής και ουσιαστική η διανομή της δημόσιας διαφήμισης στα έντυπα, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ζητούσαν και οι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες επίσης θέλουν να κάνουν ορθή κατανομή των διαφημιστικών τους κονδυλίων. Και τέλος, Στη διαβούλευση έχει ανέβει και θα βρει ανάδοχο προφανώς όχι εντός του έτους, γρηγορότερα, διότι οι ανάγκες το απαιτούν πριν την έναρξη του νέου ε, πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Η λεγόμενη εφαρμογή VAR, VAR στα ελληνικά γήπεδα που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων από τους διαιτητές ποδοσφαιρικών αγώνων και πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει την αξιοπιστία του ελληνικού ποδοσφαίρου για να μην μας γκρινιάζει περισσότερο ο Τάσος ο που όπως γνωρίζετε όλοι καλά είναι Θεσσαλονικιός και αισθάνεται λίγο αναδικημένος. Έτσι λένε, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι πλέον η νέα τεχνολογία είναι αυτή η οποία μπορεί να συνεισφέρει ούτως ώστε σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας να βρούμε τρόπους αξιόπιστους, διαφάνειας, ενίσχυσης της αξιοκρατίας και σε τελική ανάλυση ενίσχυσης της ποιότητας του παρεχόμενου προϊόντος από τον δημόσιο με την ευρύτερη έννοια προς τους πολίτες. Επίσης, το σχεδιασμό για το 2018 εντάσσεται η προκήρυξη έργων που θα εξυγχρονίσουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και του κράτους και σε άλλους τομείς, με έργα όπως το ψηφιακό γενικό εμπορικό μητρό, που επιτρέπει την, αυτο... την αυτοματοποίηση παροχής δικαιολογητικών, λεγόμενων web services, και την κατάθεση ισολογισμών με ψηφιακές υπογραφές, με παροχή δωρεάν 130.000 ψηφιακών υπογραφών προς επιχειρήσεις που υποβάλλουν ισολογισμούς, και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σοφρονιστικά καταστήματα με ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο των λεγόμενων Wi-Fi hotspots στα ελληνικά δικαστήρια που θα παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης στους πολίτες για την πορεία των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων το λεγόμενο δηλαδή ηλεκτρονικό πινάκιο μέσα από έξυπνες συσκευές. Με την υλοποίηση αυτών των έργων θα γίνει αντιληπτός στους πολίτες ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αγγίζει όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους. Όλες οι συνδιαλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το κράτος θα γίνονται από μία πύλη απλά και γρήγορα από το σπίτι ή το γραφείο τους μέσω κινητού τηλεφώνου ή της λεγόμενης ταμπλέτας. Η νέα ψηφιακή πύλη θα δείχνει και το νέο πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Σύγχρονο και ευέλικτο στη βάση της διαλειτουργικότητας όλων των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Φίλε και φίλοι, όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να θεωρούνται αυτονόητα Όμω δεν είναι. Σε μια χώρα που θα συμφωνήσω, άργησε να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της κυρίω σε έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό. Άκουσα πριν με μεγάλη ε, χαρά ότι η Αθήνα είναι ε, από τι πρώτες πόλεις σε πυκνότητα ε, πληροφορικάριων, να το πω έτσι, σε σύγκριση με, ε, με άλλε ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές ε, από τι πρώτε πόλει, σε σύγκριση με άλλε σημαντικέ ευρωπαϊκέ πόλει, είναι στην ίδια θέση με το Λονδίνο και ψηλότερα από το Βερολίνο. Αυτό είναι μια εξαιρετικά σημαντική πρωτιά. Αλλά αυτή τη σημαντική πρωτιά σε ανθρώπινο δυναμικό, οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε με σχέδιο, έμπνευση και αποφασιστικότητα. Και βεβαίω πιστεύω ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν μια πραγματική πρόοδο σε σύγκριση με το παρελθόν όπου δυστυχώς υιοθετήθηκαν μόνο κάποιες εξωτερικές πλευρές του εξυγχρονισμού και δεν έγιναν ποτέ αυτές οι πλευρές κτήμα της ευρύτερη κοινωνίας. Αυτή είναι για μας, αν θέλετε, η σύνθετη αναπτυξιακή διάσταση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών και όχι η στενά οικονομίστικη προσέγγιση που εξαντλείται στους δείκτες κερδοφορίας. Και με αυτήν την έννοια εισέρχεται στο αναπτυξιακό, στο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που έχουμε διαμορφώσει για την επόμενη μέρα ως ε, μια επιλογή σε προτεραιότητα, ως μια αντίληψη που διατρέχει οριζόντια θα έλεγα όλων τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος αναφέροντας κάποιες εμβληματικές δράσεις καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την προώθησή τους. Να βαρχήδα λοιπόν αυτής της προσπάθειας αποτελεί ο σχεδιασμός, η προκήρυξη και η υλοποίηση του προγράμματος «Ερευνώ, Δημιουργώ και Βασικός στόχο της ενιαία αυτής δράσης είναι η σύνδεση της έρευνα και της καινοτομία με την επιχειρηματικότητα, αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές με σκοπό τη μετάβαση σε αυτό που ονομάζουμε ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προς τη αξίες. Ο συνολικό αριθμό των προτάσεων που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν προ χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Ερευνό, Δημιουργό και νατομό είναι 685, με συνολική δημόσια δαπάνη 394 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα για τον τομέα τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, κατατέθηκαν 516 προτάσεις, από 702 επιχειρήσεις και ερευνητικού φορείς, από τις οποίες εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση 140 με συνολική δημόσια δαπάνη 63 εκατομμύρια ευρώ και μοχλεύεται ιδιωτική συμμετοχή ύψους 12 εκατομμυρίων, αυξάνοντας το συνολικό προϋπολογισμό στα 75 εκατομμύρια. Ενδεικτικά, η χρηματοδότηση αφορά τις τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου, το διαδίκτυο του μέλλοντος, τη ρομποτική, και τα εργοστάσια του μέλλοντος. Επιπλέον, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας προχωράει σε στοχευμένες δράσεις που σηματοδοτούν τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Ενδεικτικά να αναφέρω τον εξυγχρονισμό των διαδικτυακών υποδομών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, την εγκατάσταση υποδομών ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης σε δημόσιους χώρους, όπως πανεπιστήμια, νοσοκομεία, τι βιβλιοθήκε, φοιτητικέ αιστείε, τη διασύνδεση όλων των νοσοκομείων της χώρα μα με οπτικές ίνε, την κεντρική υποδομή ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των φορέων τη κεντρική κυβέρνηση. Όσον αφορά τώρα στα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη τη καινοτόμου επιχειρηματικότητα, έχουμε πρώτον δύο νέε δράσει ΕΣΠΑ, οι οποίε αναμένεται να προκηρυχθούν και να στηρίξουν για να στηρίξουν την καινοτομική επιχειρηματικότητα και στον τομέα της τεχνολογίας, πληροφορίας και επικοινωνιών, τις θεματικές συστάδες καινοτομία κλάστερς, αποτελούμενες από καινοτόμες επιχειρήσεις και τα κέντρα ικανοτήτων για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την υποστήριξη της καινοτομική επιχειρηματικότητας μέσω συμπράξεων ΑΕΚ και ερευνητικών κέντρων με καινοτόμες επιχειρήσεις. Και επιπλέον, νέες ευκαιρίες για την καινοτόμου επιχειρηματικότητα διανοίγονται με την ίδρυση και την πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, του Equifund, που είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις σημερινές απαιτήσεις της οικονομίας της χώρας. Το Equifund προβλέπεται να στηρίξει την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με τρία διαφορετικά ταμεία, το παράθυρο καινοτομία για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και startups και άλλα δύο ταμεία για τη στήριξη τη λειτουργία καινοτόμων επιχειρήσεων σε πρώιμο στάδιο, αλλά και κατά το στάδιο τη ορίμανση και μεγέθησή του. Το υπερταμείο αποτελεί μία σύμπραξη του Δημοσίου με το European Investment Fund, με ελάχιστο επενδυτικό κεφάλαιο 260 εκατομμύρια το, οποίο όμως μέσω μόχλευσης θα ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια εμβληματική δράση στον χώρο των startups, της καινοτομία και της σύνδεσης έρευνας με επιχειρηματικότητα. Μια δράση που άργησε μεν στην Ελλάδα να υλοποιηθεί, όμως σήμερα υλοποιείται. Και πιστεύω ότι μέσω αυτής το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομία και νεοφυούς επιχειρηματικότητας δεν θα είναι πια μια ανεδαφική ουτοπική προσδοκία. Αλλά είναι ήδη σήμερα εδώ και είναι έτοιμο να βγει δυναμικά στο προσκήνιο. Υπάρχουν πλέον τόσο τα κεφάλαια, όσο όμως και μια ομπρέλα στοχευμένων υποστηρικτικών εργαλείων για κάθε στάδιο προώθησης μιας καινοτομία. Επίσης, ενισχύουμε καθοριστικά τις υποδομές για επικοινωνίες υψηλή ταχύτητα σε όλη την επικράτεια μέσα από παρεμβάσει πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώνουμε το βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο Rural Broadband προϋπολογισμού 170 εκατομμυρίων ευρώ καθώς έχουμε αναπτύξει δίκτυα ίντερνετ σε 8.700 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Εκινούμε πρόγραμμα προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ στην πρώτη του φάση και 250 εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολό του για να δώσουμε πρόσβαση σε ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με την μέθοδο της επιδότησης ζήτησης. Σχεδιάζουμε και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουμε το έργο Ultra Fast Broadband προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ για να καλύψουμε με δίκτυα νέας γενιάς κάθε περιοχή της χώρας που δεν καλύπτεται ως σήμερα από αντίστοιχα δίκτυα. Κινητοποιούμε μέσα από τις πρωτοβουλίες μας ιδιωτικές επενδύσεις άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε όλη τη χώρα. Και φυσικά φέρνουμε το 5G, τον καταλήτη του ραγδαίου ψηφιακού μετασχηματισμού και των υψηλών ταχυτήτων των 10 Gbps σε δύο πόλεις της Ελλάδας, τα Τρίκαλα και την Πάτρα. Με λίγα λόγια, επιδιώκουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε τους στόχους της ψηφιακή ατζέντα, digital agenda της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που μαζητούν να προσφέρουμε στο 2025 ταχύτητε πρόσβαση στο διαδίκτυο μέχρι 1 Gbps το 50% των οικογενειών τη χώρα. Και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτά τα επιτεύγματα, αυτές οι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες διαμορφώνουν και το νέο δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας στη χώρα. Διότι η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών και όχι μόνο αυτών που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα ή όχι μόνο αυτών που έχουν κάποια οικονομική δυνατότητα στη νέα τεχνολογία είναι δίχτυς δημοκρατίας και δικαιοσύνης στη σύγχρονη εποχή. <Και> Φίλε και φίλοι, προσπάθησα με τα παραπάνω να αναδείξω τη σημασία που έχει και για την κυβέρνησή μας, αλλά πιστεύω για τη χώρα συνολικά, η επιτυχής μετάβαση της οικονομίας στην λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η επιτυχία αυτή της προσπάθειας έχει κάποιες πολύ σημαντικές προεκτάσεις. Η χώρα μας μετά από 8 δύσκολα χρόνια εξάρτησης και εξωτερικού ελέγχου αξιώνει τούτη την περίοδο, τον επόμενο Αύγουστο, σε λίγους μήνες, την ανάκτηση της αυτοδυναμίας, της οικονομικής αυτοδυναμίας. Έχουμε, πιστεύω, δημιουργήσει τις συνθήκες για την επιστροφή σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και για την σταδιακή πτώση της ανεργίας, που ας μην το ξεχνάμε ποτέ, Πρέπει να συμβαδίζει όταν μιλάμε για στόχους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ρυθμούς ανάπτυξη και για έξοδο από την κρίση χωρίς αυτό να μεταφράζεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Ταυτόχρονα νομίζω ότι καταφέραμε κάτι σημαντικό. Πείσαμε ότι μπορούμε να ισορροπήσουμε τα δημόσια οικονομικά της χώρας και να, φέρουμε και να εφαρμόσουμε ταυτόχρονα βαθιές δομικές μεταρρυθμίσεις. Και δύσκολους παρατηρητές εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παρατηρητές ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά κυρίως πιστεύω ότι το πιο δύσκολο είναι ότι τους πείσαμε ότι αυτή η χώρα μπορεί σιγά σιγά στα διακάλα μπορεί να αλλάξει νοοτροπία. Ο δικός σας χώρος είναι πιστεύω ο χώρος που δίνει το θετικό όραμα για την έξοδο από αυτό που εγώ θα ονόμαζα παγίδα της μιζέριας και της εθνικής αυτοϋπονόμευσης. Ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί, ότι είναι στο DNA μας να οδηγούμε θα στην παγίδευση της αυτοκαταστροφής, ότι δεν θα βγούμε από την κρίση. Ο δικός σας ο χώρος είναι αυτός που μπορεί να δώσει ένα θετικό όραμα προς ένα μέλλον δημιουργίας και αυτοπεποίθησης. Και το μήνυμα που εκπέμπεται, πιστεύω ότι είναι ότι με σωστή δουλειά, σχέδιο και επινοητικότητα μπορούμε να δημιουργήσουμε αξία και να εμπνεύσουμε αισιοδοξία στους παραγωγικούς ανθρώπους του τόπου μας. Εσείς άλλωστε γνωρίζετε καλύτερα ότι δεν βρεθήκατε στα γρανάζια του παλιού μοντέλου, ότι αυτό το μοντέλο που χρεοκόπησε τη χώρα, το παλιό μοντέλο της ευνοιοκρατίας και των πελατειακών σχέσεων, δεν μπορεί να μας πάει μακριά στο σύγχρονο περιβάλλον του παγκοσμιοποιημένου ανταγωνισμού. Ο τομέας της καινοτομίας θα πρόσθετα εγώ, δεν μπορεί παρά να είναι αξιοκρατικός εκ των πραγμάτων. Σήμερα περισσότεροι από 10.000 Έλληνες ασχολούνται σε καινοτόμες εταιρείε τεχνολογίας που έχουν έδρα στη χώρα. Εσείς μπορείτε να γίνετε παράδειγμα προς μίμηση. Τόσο για τους επόμενους ταλαντούχους νέους αφού του τόπου, αλλά και για αυτούς τους χιλιάδες που απογοητευμένοι εγκατέλειψαν τη χώρα μας για να δημιουργήσουν στο εξωτερικό και τα πανεπερίφημα. Επαναλαμβάνω, η γνώση είναι ένα από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας. Γι' αυτό μας αναγνωρίζεται διεθνώς και εξαιτίας του γεγονότος που σας είπα λίγο πιο πριν. Αυτοί οι χιλιάδες νέοι που λόγω της κρίσης εγκατέλειψαν τη χώρα, καταρτισμένοι, ψηλά εξειδικευμένοι, στο εξωτερικό κατακτούν εξαιρετικά, εξαιρετικά αποτελέσματα μέσα από τη δουλειά τους. Με το νέο αναπτυξιακό νόμο και την αύξηση των πόρων για έρευνα και καινοτομία κοντά στο 1% του ΑΕΠ για πρώτη φορά και μάλιστα στα χρόνια της κρίσης. Επιχειρούμε να φέρουμε τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά μας κέντρα και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας στο επίκεντρο του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε αυτό το ενθαρρυντικό ξεκίνημα με όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν τις προσπάθειές σας και κυρίως παρέχοντας τους διάβλους επικοινωνίας που είναι απαραίτητοι ανάμεσα σε ένα σύγχρονο κράτος και σε έναν δυναμικό τομέα της οικονομίας. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και να τις εφαρμόσουμε και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε. Ειδικά σήμερα που ζούμε τη νέα επανάσταση αυτή της τεχνολογίας, η λογική μας, η λογική της δίκαιης ανάπτυξης είναι πιστεύω πιο επίκαιρη από ποτέ. Η νέα επανάσταση δεν υπάρχει αφιβολία, θα τρέξει με ρυθμούς που δεν έχουμε ξαναζήσει και εμείς ως πολιτεία δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τη δημιουργία νέων χασμάτων αλλά να εργαστούμε για την διάχυση των νέων τεχνολογιών προς όλους. Αυτή την πολιτική μας, την πολιτική της δίκαιης ψηφιακής ανάπτυξης, θα έλεγα ότι συμπυκνώνει και το σύνθημα που έχει προωθήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής το αύριο σήμερα για όλους. Αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση, αλλά επιτρέψτε μου να πω και η ιδεολογική μας αναφορά, ότι οι ίσες ευκαιρίες, η ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στα εργαλεία της νέας εποχής για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες, σε όποιο σημείο της επικράτειας και αν κατοικούν, επαναλαμβάνω, είναι ζήτημα δημοκρατίας και αυτήν την υποχρέωσή μας είμαστε έτοιμοι να την εκπληρώσουμε σε συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Παρακολουθήσαμε λοιπόν την ομιλία του Πρωθυπουργού.